Διάβασα και μια συνέντευξη του κυρίου Καλημέρη, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε στην χρονική στιγμή όπου συζητάμε για το αν θα συνεχίσουμε το δέστη τους με τον Νίκο και με τους υπόλοιπους συντελεστές. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σου πω, θα μιλήσω εγώ για μένα. Εγώ έχω μια πολύ ωραία συνεργασία με το κανάλι και το λέω πραγματικά. Είμαι 5 χρόνια στο κανάλι, μου έχουν εφευθεί πάρα πολύ όμορφα. Περνάω πολύ καλά. Νιώθω ότι έχω μεγαλώσει εντός εισαγωγικών μέσα από το δέστη. Έχω εμάς τηλεοπτικά. Οπότε, εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι οι συζητήσεις που έχω κάνει εγώ μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικές και αφορά στη συνεργασία με το κανάλι. Από εκεί πέρα, αν. Χωρίς να προσδιορίζετε το τώρα προϊόν. Είναι η ώρα η πολύ. Κατάλαβες. Είναι η στιγμή πολύ περίεργη που δεν μπορώ να πω κι εγώ. Σίγουρα, εγώ έχω κάνει κάποιες συζητήσεις και σου μιλάω για μένα προσωπικά. Από εκεί πέρα. Ότι θα είσαι στο δυναμικό του σταθμού. Ότι θα είμαι στο δυναμικό του σταθμού. Ή για κάτι δικό σου που ακούστηκε και από πέρυσι ότι μπορεί να έχει και μια δική σου. Μια γυναική εκπομπή δεν είχε ακουστεί, Ελένη. Ναι. Είμαστε γενικώ σε μια φάση συζητήσεων. Αυτή τη στιγμή, ξέρει, δεν μπορώ να πω κάτι και να ανακοινώσω επίσημα. Αν δεν βγει το κανάλι πρώτα να το ανακοινώσει ή υπεύθυνο του σταθμού. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή Μάιο μήνα είναι ότι η Κατερίνα θα είναι του χρόνου στον Α. Συλλογικά. Οι συζητήσει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ θετικέ και από τι δύο πλευρέ. Ότι θα συνεχίσω στον Α. Από εκεί πέρα όμως, όσον αφορά στο δέστη τους, εγώ θέλω πάρα πολύ να συνεχιστεί και το έχω πει πολλές φορές. Και εμείς επίσης. Ας δούμε λίγο τι θα γίνει τώρα να συζητήσει και ο Νίκος. Και, θα και ο Νίκος όμως, παιδιά, την τελευταία φορά που ήταν εδώ και τον είχαμε φιλοξενήσει, ενώ εγώ είχα την αίσθηση πριν τα πούμε ζωντανά ότι ήταν κάθετο στο ότι τελείωσε το δέστη τους για εκείνον. Άφησε ανοιχτό ένα ενδεχόμενο. Όχι δηλαδή ότι... ένα, πολύ μεγαλύτερο. Ναι. Παιδιά, μα έτσι γίνεται. Και πολύ καλά, δηλαδή. Μπορεί και ο Νίκος μέσα στη χρονιά να έχει πει ότι ξέρεις τι, λίγο κουράστηκε, γιατί το κάνει πάρα πολλά χρόνια αυτό. Όχι μόνο αυτό, ήταν και από μια δύσκολη χρονιά με περιοδία, με θέατρο. Με... τι κούραση έχει, γράφει θέατρο, κάνει τα δικά του, είχε τη νυχτερινή εκπομπή. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος, τον βλέπω, είναι, έρχεται πολύ κουρασμένος. Οπότε είναι λογικό μες στη χρονιά να πει κάποια στιγμή ότι επειδή μπορεί και να. Ναι. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Νομίζω ότι είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης. Θα τα πει ο Νίκος, εύχομαι όλοι να πάνε καλά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το δέστη είναι μια εκπομπή που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Και είναι αυτό που λες, δεν μπορούμε να επιτυχημένη εκπομπή. Αν έπρεπε όμως να διαλέξεις.